Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξέλιξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Τρομερές αντιδράσεις από τους τηλεθεατές του reality που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με την εξέλιξή του, ένας κακός χαμούλης γίνεται τις τελευταίες ώρες σε όλα τα social media. Για μια ακόμη φορά στο Survivor All Star, το βράδυ της Τρίτης, η μπλε και η κόκκινη ομάδα βρέθηκαν στο συμβούλιο του νησιού προκειμένου να συναντήσουν τον παρουσιαστή του reality επιβίωσης του Sky, Γιώργο Λιανό. Εκεί έμελε να μάθουν όλοι πως θα συμπληρωθούν οι υποψήφοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα. Λίγη ώρα νωρίτερα, άλλωστε, έλαβε χώρα ο δεύτερος αγώνας ασυλίας, τον οποίο και κατόρθωσαν να κερδίσουν και πάλι οι μαχητές. Έτσι, η μπλε εβδομάδα θα ολοκλήρωνε την τρέχουσα εβδομάδα πλήρης και αρτιμελής μιας και είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Πρώτος στον τάκο από τους κόκκινους βγήκε ο Γιώργος Κόρομη, το βράδυ της Δευτέρας, ενώ μέσα από το δεύτερο συμβούλιο του νησιού θα έβγαιναν ακόμα δύο υποψήφοι προς αποχώρηση από την κόκκινη ομάδα. Έτσι, όλα τα μέλη οδηγήθηκαν εκ νέου στην ψυχοφθόρα διαδικασία της ψηφοφορίας του Survivor All Star. Η κόκκινη ομάδα μίλησε. «Η απόφαση έχει πάρθει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός, για να αρχίσει στη συνέχεια να μετράει μία-μία τις ψήφους. Και από αυτή την ψηφοφορία βγήκαν στον τάκο του Survivor All Star, ο Τάκης Καραγκούνιας και η Μελίνα Μεταξά. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Κόρομη, ο Τάκης Καραγκούνιας και η Μελίνα Μεταξά είναι ένα βήμα πριν την αποχώρηση από το Survivor All Star και την επιστροφή στην Ελλάδα. «Αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα, ξέραμε και εγώ και ο Τάκης ότι θα ήμασταν υποψήφοι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Κύπρια παίκτρια των Κόκκινων. Το γεγονός ωστόσο ότι δεν ψηφίστηκε ο Κωνσταντίνος Βασάλος προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός και εκτός παιχνιδιού. Μάλιστα, στα social media επιμένουν πως δεν ψηφίζεται λόγω «κλίκας», ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Σάκης Κατσούλης, τόσο για όσα ανέφερε για τον συμπαίκτη του όσο και για μία ατάκα του περί «δηλίας» στο χθεσινό επεισόδιο που «φωτογράφιζε» τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, για το αγαπημένο μας reality και τα νέα από τον Άγιο Δομήνικο.